Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός, ας πούμε, που κάποιοι θα έλεγαν... Μάγος. Από το στόμα μου το πήρες. Όχι, άλλο εννοούσα. Και ο παίκτης που διαβάζει το γήπεδο. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με το Match Combo του Στοίχημαν. Τώρα συνδυάζεις διαφορετικές επιλογές του ίδιου αγώνα σε ένα στοίχημα. Στοίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ο Αγκύρε, Παπουλής στο 1-2. Αγκύρε σεντράρει, κεφαλιά έξω από τον Πίτα. Πρώτη καλή στιγμή στο μάτς. Με πάσα ο Παπουλής. Ξανά η μπάλα στον Παπουλή. Μέσα στην περιοχή ο Παπουλής. Πάει να σουτάρει. Πέφτει με αυτοθυσία και αποτελεσματικά στα πόδια του Αραγιούρη και παραχωρεί πλάγιο. Και τον σταμάτησε. Η κόντρα σε ευνοούν τον Παπουλή, ευκαιρία για τον Απόλλωνα Παπουλής, γκολ! 0-1 στο 16. Ο Απόλλωνας παίρνει προβάδισμα στο Στέλιος Κυριακίδης με τον Φώτη Παπουλή να μην αστοχεί, βρισκόμενος ενώπιον στον οποίο με τον Πέτρου και έκανε το 0-1 για τον Απόλλωνα εδώ. Οι κόντρες, η μπάλα φτάνει στον Παπουλή, αμέσως η εκτέλεση του Παπουλή και το 0-1 για τον Απόλλωνα με τον Φώτη Παπουλή να χρήζεται σκόρερ. Ξανά. Αυτό είναι το ξεκίνημα της φάσης στο οποίο ο Παπουλής σκόραρε. Βλέπετε ότι υπάρχει επαφή της μπάλας με το χέρι του Σατσέτη. Ο Γιαννιώτας, ο Σαρδινέρο, πάσα για τον Ζωάο Πέδρο. Μένει κάτω η σημαία, ο Πέδρο χαμηλά, ευκαιρία από κοντά, ο Πίτας, οι κόντρες, ο Παπουλής, ξανά ο Πίτας. Δεν φεύγει μπάλα, τώρα φεύγει από την άμυνα της Πάφου. Ο Απόλλωνας με σκόρερ τον Παπουλή. Προσπαθεί και κερδίζει ο Μπεσάρα και δεν υπάρχει φάουλ. Και κρατάει ο Μπεσάρα και συνεχίζει και δίνει στον Βα. Κάνει κίνηση ο Φιλιώτης, δεν του περνάει την μπάλα. Ο Βα κρατάει, ο Βα βγάζει έξω στον Μπεσάρα. Μπεσάρα η πάσα για τον Καμπράλ. Ο Καμπράλ, ευκαιρία, γκολ! 1-1 στο 30. Η ισοφάριση με τον Βα για την Πάφο που απαντά στον Απόλλωνα και στον γκολ του Παπουλή. Και ο Βα είναι εκείνος που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα σε μια πολύ ωραία και οργανωμένη επιθετική προσπάθεια. Εστία σχεδόν και μπροστά από τον Μόλι. Δείτε εδώ, ο Καμπράλ γυρίζει, πάρε βάλε για τον Βα που πλασάρει με τη μία. Εκεί δεν αστοχεί ο Βα. Όλα τα λεφτά είναι η πάσα του Μπεσάρα για τον Καμπράλ που γυρίζει, σερβίρει στον Βα. Και ο Βα από κοντά πλασάρει. Βρίσκει δίχτυα 1-1. Πολύ καλό ξεκίνημα, πολύ ωραίο ξεκίνημα με δύο γκολ. Τώρα από μακρινή για την ακρίβεια, αλλά πάνω στον Αγκύρε. Και πάλι ο Αγκύρε, ο Παπουλής είναι εκεί για να γυρίσει και τον Πέτρο να βρει στη σωστή θέση και να παραχωρεί το κόρνερ. Δεν μπορεί ο Λελιούκιν. Ο Αντωνίου μπροστά από τον Παπουλή, ο Μπεσάρα κάτοχος της μπάλας για τον Βα. Ο Πανός αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί, δε της ευκαιρία για την Πάφο, έξω! Χάθηκε τεράστια φάση για την Πάφο, τεράστια χαμένη φάση για την Πάφο. Δείτε εδώ, ο Βα περνάει, εδώ υπάρχει φάουλ του Σελίμοβιτς και εδώ δεν μπορούσε να υποδειχθεί να βγει κάρτα. Εδώ λοιπόν, ευκαιρία ο Σιρόκ για τον Απόλλωνα. Ζωάο Πέδρο. Ο Πίτας, γκολ! 2-1! Ο Ιωάννης Πίτας, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, δίνει ξανά προβάδισμα στον Απόλλωνα και θα τον στείλει προηγούμενο στα αποδυτήρια. Θα ξαναδούμε το γκολ. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Η μπάλα χτυπάει στον Αντωνίου, βρίσκει τον Αντωνίου. Ο Πίτας γυρίζει και τη σπρώχνει προς τα δίχτυα. Εδώ ακουμπάει ο Αντωνίου την μπάλα. Ο Πίτας γυρίζει και στην έξοδο του Πέτρου σημαδεύει σωστά, στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα. 2-1.
ο Απόλλωνας με τον Πίτα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για τους γαλάζιους. Ο Λαφράνς τρέχει, ο Βα και είναι πιο γρήγορος από τον Σελίμοβιτς και θα προλάβει ο Βα και γυρίζει ο Καμπράλ. 2-2! 2-2! Απίθανα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Απίθανο γκολ, απίθανη απάντηση της Πάφου που επιστρέφει ξανά στο μάτς και το φέρνει στα ίσα με τον Καμπράλ. 2-2 και οι δύο ομάδες πάνε ισόπαλες στα αποδυτήρια. Είπα πριν ότι ο Πίτας θα στείλει τον Απόλλωνα προηγούμενο. Ποτέ μη λες ποτέ στο ποδόσφαιρο, γιατί εκεί που σταματάει η λογική αρχίζει το ποδόσφαιρο και ο Καμπράλ έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ η πάσα για τον Βα που έρχεται από πίσω, γυρίζει ο Καμπράλ από το σημείο του πέναλτι, εκτελεί τον Μολ. 2-2, τρομερά πράγματα στο Στέλιος Κυριακίδης, φοβερό παιχνίδι, 4 γκολ και τα πάντα είναι ανοιχτά. Ανοιχτοί παραμένουν οι λογαριασμοί και για τον Απόλλωνα και για την Πάφο και είμαστε τυχεροί που παρακολουθούμε ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοια διακύμανση. Ο Πίτας, ο Σατσέτη έρχεται, γίνεται κάτω της μπάλας και μπαίνει στην περιοχή και πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ξανά εδώ, πήγε να περάσει ο Σατσέτη. Πάσα για τον Βα που θέλει να βγει. Συνεχίζει, αλλά θα τον κόψει ο Λελιούκιν και φεύγει ο Βα και δεν είναι ψωμένη σημαία και υπάρχει ευκαιρία μεγάλη εδώ για την Πάφο. Ο Βα, ο Καμπράλ, σωτήρια επέμβαση από τον Σελίμοβιτς. Παίρνει μπάλα ο Ζωό Πέδρο. Ο Γιαννιώτας, παραλίγο να έχουμε το αυτογκόλ εκεί από το τάκλι που έκανε ο Αραγιούρη. Γιαννιώτας μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει, πέφτει εκεί ο Σαρδινέρο μέσα στην περιοχή και τον Σαρδινέρο και το πέσιμο του Σαρδινέρο δεν έδειξε τίποτα ο διαιτητής. Που βασίζεται κυρίως η ομάδα της Πάφου για να βγει στις αντεπιθέσεις. Ο Μόλ εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος, ο Βα τρέχει, κυνηγάει σαν το σκυλί κυνηγάει και έρχεται ο Σελίμοβιτς να κόψει την φάση. Θεωρεί ως φάουλ ο διαιτητής. Εδώ βλέπετε ξεκάθαρα πια τον Σελίμοβιτς. Αφήνει τον Γκοντάρ να το εκτελέσει ο Μπεσάρα. Εκτελεί ο Γκοντάρ. Ο Λαφράνς γκολ! 3-2 για την Πάφο. Ο Αντωνίου είναι ο πιτσιρικάς. Και έξαλλοι πανηγυρισμοί. Ένα κουβάρι παίκτες της Πάφου. Την ώρα που μπροστά στα μάτια μου οι οπαδοί της ομάδας έχουν στήσει τρελό πάρτι στις εξέδρες χοροπηδώντας. Ο Αντωνίου βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και την έσπρωξε στα δίχτυα, ενώ μέσα στη φάση ήταν και ο Λαφράνς. 3-2, η πλήρης ανατροπή από την Πάφο που είχε τις απαντήσεις δύο φορές στο πρώτο μέρος για να ισοφαρίσει στα γκολ του Απόλλωνα και τώρα έρχεται να κάνει το 3-2 με τον Αντωνίου. Εδώ ξανά ο Αντωνίου σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα, η εκτέλεση του Γκοντάρ. Ο Αντωνίου την παίρνει την μπάλα με το στήθος και στρώνεται μπροστά του και τη σπρώχνει στα δίχτυα και κάνει το 3-2. Θα ξαναδείτε εδώ τη φάση στο προηγούμενο γκολ. Α, υπάρχει χέρι. Υπάρχει χέρι και εδώ φαίνεται πεντακάθαρα. Υπάρχει χέρι του Αντωνίου, το κοντρόλ γίνεται με το χέρι και το γκολ, το τρίτο γκολ της Πάφου. Δεν θα έπρεπε να μετρήσει. Η κεφαλιά που γίνεται και έχει παραλείπει τη μπάλα στον Γιαννιώτα. Μέσα στην περιοχή ο Γιαννιώτας, ένα σουτ πάνω στον Πέτρο. Γιαννιώτας, πέρασε υπέροχα ο Γιαννιώτας και μπαίνει στην περιοχή. Δίνει την μπάλα στον Πίτα, σουτ του Πίτα, κόντρα στα σώματα. Φακούντο γυρίζει για τον Πέδρο, σηκώνει ο Πέδρο. Ο Πίτας έχει κάνει φάουλ. Εδώ ξανά, να ξαναδούμε. Ο Πέδρο, αυτό είναι το σπρόξιμο που κάνει ο Πίτας στον Αντωνίου και αυτός σφυρίχτηκε φάουλ. Ο Βα συνεχίζει, γυρίζει, μπλοκάρει ο Μολ. Ο Γιούστο και αυτός μπροστά και ο Σελίμοβιτς, οι δύο στόπερ είναι δύο φόρτορα μπροστά. Η σέντρα του Βασιλείου, μεγάλη επέμβαση από τον Πέτρου
στην προσπάθεια του Πίτα. Τεράστια επέμβαση. Ο Γιαννιώτας. Πέσιμο στην περιοχή. Τίποτα λέει ο Νικολάου. Πέσιμο του Πέδρο. Μαζεύονται γύρω του οι παίκτες του Απόλλωνα. Σταυροκοπιέται ο Σοφρόνης Αυγουστή. Έχει την κόκκινη κάρτα στο χέρι του ο Νικολάου. Την κρατάει, την έχει βγάλει. Τον βλέπετε. Για να δούμε. Ξανά εδώ ο Ζωάο Πέδρο. Νομίζω ότι τον βρίσκει. Ξανά. Ο Λελιούκιν είναι. Νομίζω υπάρχει επαφή. Ξανά. Ο Πέδρο περνάει. Και ο Λελιούκιν νομίζω τον βρίσκει. Η κόκκινη είναι στον Γιαννιώτα. Με 10 ο Απόλλωνας θα τελειώσει. Α, εδώ τον σπρώχνει ο Γιαννιώτας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο παίρνει την κόκκινη, την απευθείας κόκκινη ο Γιαννιώτας. Γιατί έσπρωξε το διδί τον. Περνάει ο Παπουλής. Και πατάει περιοχή ο Παπουλής. Και συνεχίζει και θέλει να σουτάρει. Και φωνάζει για χέρι. Ο Βασιλείου για τον Πίτα βγαίνει μπλοκάρι. Ο Πέτρο. Εδώ ξανά να δούμε τι ήταν αυτό που ζήτησε ο Παπουλής. Για να δούμε. Νομίζω εδώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Εδώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. Φακούντο στην εκτέλεση. Μπάλα βγαίνει προς τα έξω. Απομακρύνει ο Λελιούκιν. Ο Βάγι είναι κάτοχος της μπάλας. Ο Βασιλείου. Ο Βά. Δεν υπάρχει offside, είναι κάτω από το κέντρο ο Κοντάρτον, γίνεται κάτω από τις μπάλες και φεύγει και έρχεται η Κολαφράνς. Ευκαιρία να τελειώσει το μάτσο, ο Κοντάρτ, out! Η μπάλα βγαίνει out και κάνεται τεράστια φάση στο 92. Εκτελεί ο Παπουλής, ο Πέτρου με γροθιές. Η μπάλα δεν φεύγει από την περιοχή του. Ο Ζωάο Πέδρο θα γυρίσει ξανά. Ο Μπεσάρα, η κεφαλιά πάνω στη γραμμή. Βγάζει την μπάλα ο Πανός, σαν από μηχανής θεός. Έχουμε συμπληρώσει 94 λεπτά. Παπουλής στην εκτέλεση. Η κεφαλιά, δεν μπορεί κανείς να σπρώξει την μπάλα προς την εστία της Πάφου. Ο Βα διώχνει την μπάλα και έχουμε τέλος. Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός ας πούμε. Ο παίκτης για όλες τις θέσεις. Ωραίο σώσιμο. Ευχαριστώ. Ο παίκτης που παίζει για την ομάδα, αλλά και η χρυσή αλλαγή. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου. Με τα Missions, το πρόγραμμα ανταμοιβών με αποστολές του Στίχημαν. Στίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο.